Λοιπόν, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του nstv.gr. Είμαι ο Ανδρέας Λεκάκης και αυτή είναι η εκπομπή Πρώτο Σκόρερ. Είμαστε μαζί όπως και κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, 5 με 7, εδώ για να σχολιάσουμε παρέα την αθλητική επικαιρότητα. Να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο, για μπάσκετ και για οποιαδήποτε άλλα αθλήματα. Και η αλήθεια είναι ότι και η σημερινή εκπομπή έχουμε να πούμε πάρα πολλά, ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο. Οι μέρες αυτές που διανύουμε είναι μέρες αφιερωμένες στις εθνικές ομάδες, καθώς οι εθνικές ομάδες ανά τον κόσμο δίνουν διεθνή φιλικά παιχνίδια αλλά και επίσημα παιχνίδια για τα προκριματικά. Οι ευρωπαϊκές ομάδες για τα προκριματικά του Euro 2016 που θα γίνει στην Γαλλία. Πολύ περισσότερο έχουμε να συζητήσουμε για τη δική μας εθνική ομάδα, καθώς η εβδομάδα που διαμεσολάβησε έφερε πάρα πολλά θέματα προς συζήτηση αναφορικά με την εθνική μας ομάδα. Την περασμένη Παρασκευή η εθνική ομάδα γνώρισε την πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου στην χώρα μας, και αναφέρομαι φυσικά στην ήττα μέσα στο Γιώργος Καρισκάκης από τα νησιά Φερόε. Μια ήττα που έφερε, όπως ήταν φυσικό, πολλές ανακατατάξεις, αλλαγή προπονητή, διάφορα νέα πρόσωπα και, το κυριότερο, μια βεβαιότητα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με την εθνική ομάδα. Θα τα πούμε όλα αυτά. Ξεκινώντας από την εθνική ομάδα, θα αναφερθούμε και στο τι έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα κυριότερα παιχνίδια που έδωσαν οι εθνικές ομάδες αυτές τις ημέρες. Θα δούμε τα νέα των ομάδων και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας θα έχουμε μαζί τον Τάκη Χρυσοχώου, τον έφορο της ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου, το βόλεϊ γυναικών. Σαν NSTV είχαμε πάει για να καλύψουμε και το παιχνίδι των κοριτσιών του Πανιωνίου με την Παλίνη πριν από λίγες ημέρες, ένα παιχνίδι όπου ο Πανιώνης εκεί γνώρισε την ήττα με 2-3 στα σετ. Αλλά όποιος θέλει να γνωρίσει καλύτερα και να δει με μια διαφορετική ματιά την ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου, δεν έχει να κάνει παρά να συντονιστεί μαζί μας. Γύρω στις 6 θα είναι ο κύριος Χρυσοχώου εδώ μαζί μας στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ για να μιλήσουμε για το γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, καθώς η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής θα είναι αφιερωμένη στο βόλεϊ του Πανιωνίου και στον Τάκη Χρυσοχώου, να ξεκινήσουμε με την εθνική μας ομάδα. Η ήττα της περασμένης Παρασκευής από τα νησιά Φερόε ήρθε να πιστοποιήσει ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η εθνική μας ομάδα έχει πιάσει πάτο, δεν έχει παρακάτω. Τι παρακάτω να έχει από το να χάνεις εντός έδρας, μάλιστα, από μια ερασιτεχνική ομάδα, γιατί στα νησιά Φερόε επαγγελματικό ποδοσφαιρό δεν υπάρχει. Οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την εθνική ομάδα των νησιών Φερόε δεν είναι επαγγελματίες. Ο καθένας έχει την δική του ξεχωριστή δουλειά σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Ήταν μια ήττα ντροπή φυσικά για την εθνική ομάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Μια εξευτελιστική ήττα και κανένας δεν εμάσε τα λόγια του μετά από την ήττα ντροπή αυτήν. Όλοι οι διεθνείς που βγήκαν για να κάνουν δηλώσεις είτε δεν είχαν κάποια εξήγηση είτε παραδέχθηκαν ότι αυτό το αποτέλεσμα ισοδυναμεί με καταστροφή.
Όχι μόνο για το prestige της εθνικής ομάδας, όχι μόνο για το ότι μπορούμε να πούμε πως γίναμε ρεζίλι παγκοσμίως, καθώς θυμίζω ότι η τελευταία νίκη που είχαν τα νησιά Φερόε μακριά δει από την έδρα τους ήταν το μακρινό 1995, 19 χρόνια πριν, όπου είχαν νικήσει και την Εστονία μάλιστα, όχι κανένα μεγαθύριο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο τραγική αποτυχία ήταν για την εθνική ομάδα η ήττα αυτή και πόσο μεγάλη επιτυχία παράλληλα για τα νησιά Φερόε να πάρουν τη νίκη μέσα στην έδρα της εθνικής μας ομάδας, μέσα στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2004 και της μιας από τις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου, καθώς μην ξεχνάμε ότι μπορεί πλέον με τα όσα έχουν διαδραματιστεί στην εθνική ομάδα να φαίνεται μακρινός ο περασμένος Ιούνιος, όταν και η εθνική ταξίδεψε μέχρι τους 16 του Μουντιάλ της Βραζιλίας και έμεινε μάλιστα σε λεπτομέρειες εκτός από την Κωνσταρίκα στα πέναλτι, μια ανάσα δηλαδή από τους 8 του Μουντιάλ. Φαίνεται λοιπόν μακρινός αυτός ο Ιούνιος της εθνικής μας ομάδας στη Βραζιλία, καθώς έχουν μεσολαβήσει από τότε 4 επίσημα παιχνίδια για την εθνική ομάδα, τα 4 πρώτα της παιχνίδια στα προκριματικά για το Euro του 2016, όπου η εικόνα και τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτική. Η εθνική μας ομάδα έχει 3 ήττες σε 4 μάτς και όλες μάλιστα εντός έδρας, στο Γεώργιος Καρισκάκης, στην πρεμιέρα από την Ρουμανία, στη συνέχεια για την τρίτη αγωνιστική από την Βόρειο Ιρλανδία και η ήττα της περασμένης Παρασκευής, η απίστευτη αυτή ήττα από τα νησιά Φερόε με 1-0 και μία μόλις ισοπαλία χωρίς την εθνική μας ομάδα, η ισοπαλία που πήρε από την Φινλανδία εκτός έδρας στο Ελσίνκι. Αποκαρδιωτικά, απογοητευτικά τα αποτελέσματα της εθνικής μας ομάδας μέχρι στιγμής στα προκριματικά του Euro. Την περασμένη Παρασκευή είπαμε ότι ήταν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της η ήττα από τα νησιά Φερόε και δεν ήταν τόσο η ήττα, ήταν και συνολικά η εμφάνιση της εθνικής και συνολικά η εικόνα του παιχνιδιού. Τα νησιά Φερόε είχαν 2 δοκάρια εκτός από το γκολ που κατάφεραν να πετύχουν και είχαν και ευκαιρίες κιόλας, αρκεί να αναφέρουμε πως χρειάστηκε αρκετές φορές να επέμβει ο Καρνέζης. Πραγματικά τα λέμε αυτά και κάποιος μπορεί να μην τα πιστεύει που δεν έχει δει το μάτσι ή δεν έχει ακούσει, για παράδειγμα, πόσο μπορεί να ήρθε το τελικό αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι. Αν, ή μάλλον για να το θέσω αλλιώς, αν λέγαμε σε κάποιον μετά, πριν από το παιχνίδι Ελλάδα-Νησιά Φερόε, ότι τα Νησιά Φερόε θα ήταν οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης και θα χρειαζόμασταν και τον Ορέστη Καρνέζη για να μην, και τη συμβολή των δοκαριών φυσικά για να μην φάμε περισσότερα γκολ, σίγουρα ακόμα και για αυτή την εθνική η οποία απαγοητεύει θα τον παίρναγε, θα μας παίρναγε για τρελούς. Και όμως το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο, το ποδόσφαιρο πολλές φορές στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα παιχνίδι και αυτό είναι άλλωστε αυτή είναι άλλωστε η ομορφιά αυτού του αθλήματος. Και να που η απογοητευτική εθνική του ακόμη πιο απογοητευτικού και κατώτερου των προσδοκιών, πολύ κατώτερου των προσδοκιών, Κλαούντιο Ρανιέρι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση του προκριματικού ομίλου, έχοντας χάσει 3 από τα 4 πρώτα της παιχνίδια στον όμιλο και μάλιστα το τελευταίο από τα νησιά Φερόε στην έδρα της. Τα νησιά Φερόε τα οποία φυσικά έχουν προσπεράσει την εθνική μας ομάδα και είναι 2 βαθμούς πάνω από την εθνική. Μιας και αναφέραμε το όνομα του Κλαούντιο Ρανιέρι, να πούμε πως την αμέσως επόμενη μέρα από την ήταν ντροπή από τα νησιά Φερόε, ο Ιταλός τεχνικός αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής μας ομάδας. Το μόνο ζήτημα είναι το τι θα κάνει η ΕΠΟ αναφορικά με την αποζημίωση που θα κληθεί να δώσει στον Κλαούντιο Ρανιέρι, γιατί ο Ιταλός τεχνικός δεν παραιτήθηκε, απολύθηκε από την εθνική ομάδα και έτσι όπως προβλέπει το συμβόλαιο θα περιμένει να πάρει την αποζημίωσή του, η οποία θα φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το ποσό που προβλέπει το συμβόλαιο του Ιταλού τεχνικού για 2 χρόνια που είχε υπογράψει ο Κλαούντιο Ρανιέρι από το καλοκαίρι του 2014 μέχρι το καλοκαίρι του 2016, όταν και θα τελείωνε το Euro. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και στον Κλαούντιο Ρανιέρι και στις πολλές φορές ακατανόητες επιλογές που έκανε
στα τέσσερα μόλις επίσημα παιχνίδια, στα τέσσερα μόλις παιχνίδια που πρόλαβε να κουουουτσάρει την εθνική μας ομάδα. Ο Claudio Ranieri, λοιπόν, όταν η ΕΠΟ διάλεξε τον Claudio Ranieri, υπήρχαν πολλές προσδοκίες στο πρόσωπο του Ιταλού τεχνικού. Ένας πολύπειρος τεχνικός, ένας προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει σε κάποιες από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Δεν είχε, η αλήθεια είναι, πολλούς τίτλους στο παλμαρέτο. Ωστόσο, στα σύν του ήταν το ότι ήξερε να δημιουργεί ομάδες που να παίζουν ποδόσφαιρο, να παίρνουν αποτελέσματα. Είχε δημιουργήσει κατά καιρούς ομάδες που εντυπωσίασαν όσους τις παρακολουθούσαν. Όμως ο Claudio Ranieri δεν κατάφερε ποτέ να, η αλήθεια είναι, να ταιριάξει με το κλίμα στην Εθνική Ελλάδος. Δεν κατάφερε ποτέ να έρθει κοντά με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Πράγμα βέβαια που δεν είναι καθόλου εύκολο για έναν ομοσπονδιακό προπονητή που βλέπει τους παίκτες του στην καλύτερη περίπτωση λίγες μέρες, μια εβδομάδα περίπου τον μήνα, όπως τους έβλεπε ο Ranieri αυτούς τους τελευταίους τρεις μήνες. Δεν κατάφερε να κουμπώσει ο Claudio Ranieri, για να το πούμε έτσι, στο κλίμα στην εθνική ομάδα. Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Είπαμε, μία ισοπαλία και τρεις ήττες σε τέσσερα παιχνίδια, με αποκορύφωμα φυσικά την ανεκδίγητη εμφάνιση και ήττα από τα νησιά Φερόε με 1-0. Κάλεσε 38 συνολικά ποδοσφαιριστές για τέσσερα παιχνίδια, αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, και όντως η εθνική ομάδα είχε κάποια προβλήματα. Κάποιοι έμπειροι ποδοσφαιριστές αποχώρησαν, κάποιοι δεν ήταν σε full φόρμα. Ο Ranieri ήθελε να δοκιμάσει και κάποιους νέους ποδοσφαιριστές για να τους ρίξει στα βαθιά και να δει αν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εθνικής ομάδας. Δεν του βγήκε τίποτα από αυτά και αποχαιρετά την εθνική ομάδα της Ελλάδος με αυτόν τον τραγικό απολογισμό της μίας ισοπαλίας των τριών ητών, η μία μάλιστα από τα νησιά Φερόε εντός έδρας, και στις τελευταίες θέσεις μέχρι στιγμής στον βαθμολογικό πίνακα. Από εκεί και πέρα, το επόμενο ερώτημα είναι ποιος θα κάτσει στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας. Να θυμίσω ότι χθες στο φιλικό απέναντι στην Σερβία, όπου η εθνική μας γνώρισε άλλη μία ήττα από τους Σέρβους στο γήπεδο των Περιβολίων στα Χανιά, στον πάγκο της ομάδας έκατσε ο Κώστας Τσάνας, ο προπονητής ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει βρεθεί να κοουτσάρει τρεις εθνικές ομάδες, την Εθνική Ανδρών, την Εθνική Ελπίδων και την Εθνική Νέων. Απόρρια της κακής οργάνωσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Υπάρχουν πολλά ονόματα για τους διάδοχους του Claudio Ranieri, τους υποψήφιους διάδοχους. Κάποια είναι λίγο τραβηγμένα σενάρια, με την έννοια ότι κάποια ονόματα που έχουν ακουστεί έχουν ομάδα αυτή τη στιγμή και δεσμεύονται με συμβόλαιο. Αναφέρομαι στον Γιώργο Δόνη, που ακούστηκε ως υποψήφιος διάδοχος του Claudio Ranieri, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Ακούστηκε το όνομα του Άγγελου Αναστασιάδη, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι πρώτος με τον ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και αυτός φυσικά έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και φαντάζει πολύ δύσκολο να αφήσει τους Θεσσαλονικείς για να αναλάβει την εθνική ομάδα. Έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα. Έχει ακουστεί το όνομα του Giovanni Trapattoni, αυτής της αλεπούς των πάγκων, πολύπειρος Ιταλός τεχνικός, ο οποίος μάλιστα έκανε και δηλώσεις και είπε πως θα τον ενδιέφερε η προοπτική της εθνικής, ότι έχει μέσα του ακόμη την φλόγα να κοουτσάρει μια εθνική ομάδα και να μεταδώσει πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρο στους παίχτες. Γενικότερα, ακούστηκε το όνομα του Νίκου Αναστόπουλου. Γενικότερα, έχουν ακουστεί του Σάκη Τσιόλη. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά ονόματα. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι στην Ομοσπονδία δεν θα βιαστούν και ιδιαίτερα. Το επόμενο επίσημο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας είναι τον Μάρτιο με την Ουγγαρία στις 29 Μαρτίου του 2015, του νέου έτους πλέον. Μια Ουγγαρία η οποία, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, εάν η εθνική μας έχει κάποιες ελπίδες πρόκρισης, θα τις παίξει λογικά κόντρα στους Ούγγρους. Θα τα πούμε και συνέχεια αυτά. Το επόμενο επίσημο παιχνίδι λοιπόν της εθνικής είναι κόντρα στους Ούγγρους στις 29 Μαρτίου. Έχουμε δηλαδή ακόμη 4 μήνες και
Επομένως, στην ΕΠΟ δεν θα πάρουν κάποια βιαστική απόφαση. Αυτή τη στιγμή, άλλωστε, το κλίμα για τον, ούτε και για τον Γιώργο Σαρή, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, είναι πολύ καλό το κλίμα. Έχουν αποδοθεί πάρα πολλές ευθύνες και από τον κόσμο και από τον τύπο, από τους δημοσιογράφους και στον Γιώργο Σαρή, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Επομένως, ίσως αυτή η υπόθεση με την αναζήτηση του διαδόχου του Κλάουντιο Ρανιέρι να τραβήξει σε βάθος χρόνου και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιος θα καθίσει στο τιμόνι της εθνικής μας, ποιος θα κληθεί να αλλάξει άρδιν πλέον το κλίμα που υπάρχει στην εθνική ομάδα και να συνεχίσει επιτέλους κάποιος το απόλυτα επιτυχημένο έργο του Ότο Ρεχάγκελ και του Φερνάντο Σάντος. Την καλησπέρα να πούμε και στον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα στο inbox του nstv.gr κάθετος Radio String. Μπορείτε εκεί να στείλετε τα μηνύματα. Λοιπόν, η κατάσταση στον όμιλο, στον προκριματικό όμιλο της εθνικής μας αυτή τη στιγμή έχει ως εξής. Πρώτη είναι η Ρουμανία με 10 βαθμούς. Μια Ρουμανία η οποία πήρε το ντέρμπι κορυφής κόντρα στους Βόρειο Ιρλανδούς, νικώντας με 2-0. Από κάτω είναι η Βόρειο Ιρλανδία, η ευχάριστη έκπληξη του ομίλου με 9 βαθμούς. Θυμίζω, οι Βόρειο Ιρλανδοί είχαν ξεκινήσει άλλωστε και με το 3-3. Στην τρίτη θέση, η οποία οδηγεί και στα μπαράζ, είναι η Ουγγαρία με 7 βαθμούς. Τέταρτη η Φινλανδία με 4. Πέμπτη τα νησιά Φερόε με 3 βαθμούς. Και τελευταία η εθνική μας ομάδα με μόλις 1 βαθμό. Λέγαμε πριν ότι εάν η εθνική ομάδα έχει να κυνηγήσει κάποιες πιθανότητες πρόκρισης, γιατί μετά από 4 παιχνίδια τα αποτελέσματά της είναι αποθαρρυντικά ως προς το και η εικόνα της, όχι μόνο τα αποτελέσματα, και η εικόνα κατά κύριο λόγο ως προς την πρόκριση στα τελικά του Euro 2016, η οποία μπορεί να επέλθει μέσα από την κατάληψη των πρώτων δύο θέσεων αλλά και μέσω της κατάληψης της τρίτης θέσης και αργότερα τον μπαράζ. Η Ουγγαρία θα είναι ίσως ο βασικός αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας για αυτό το για την πρόκριση, για αυτό το σκοπό. Οι Ούγγροι, οι οποίοι εντάξει, δεν είναι και κανένα μεγαθύριο, μην υπερβάλλουμε, έχουν μέχρι στιγμής 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Αυτή τη στιγμή είναι 6 βαθμούς πάνω από την εθνική μας ομάδα. Και για να τα απλοποιήσουμε τα πράγματα, γιατί πολλές φορές τα πράγματα είναι απλά, η εθνική διατηρεί ακόμη φυσικά ελπίδες και μαθηματικές και ουσιαστικές να περάσει στα τελικά του Euro 2016, αρκεί φυσικά
να αλλάξει η εικόνα και από το Μάρτι που θα είναι το επόμενο επίσημο παιχνίδι της Εθνικής, να δούμε μια άλλη εθνική μεταμορφωμένη, να δούμε την εθνική που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία 10 χρόνια να παλεύει όλα τα παιχνίδια, να νικάει τα περισσότερα παιχνίδια στα προκριματικά και να πρωταγωνιστεί, δεν είναι υπερβολή να το πούμε, στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις. Μην ξεχνάτε ότι και επί Φερνάντο Σάντος φτάσαμε στους 8 του Euro το 2012 και στους 16 του Μουντιάλ το 2014. Τα πράγματα, αν η εθνική αλλάξει προς το καλύτερο, αλλάξει αρκετά προς το καλύτερο την εικόνα της, μπορεί να γίνουν και απλά σε αυτόν τον όμιλο. Θα χρειαστούμε 2 νίκες επί της Ουγγαρίας μέσα έξω και να νικήσουμε φυσικά τα Φερόε εκτός έδρας και από εκεί και πέρα ό,τι μπορέσουμε καλύτερο να πάρουμε στο δεύτερο γύρο με αντιπάλους στη Φινλανδία που την έχουμε μέσα εντός έδρας, στη Ρουμανία, πολύ δύσκολο παιχνίδι που το έχουμε εκτός, και άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι στον Βορρά με την Βόρειο Ιρλανδία. Φυσικά υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμη. Ακόμη ούτε καν ο πρώτος γύρος των προκριματικών δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί μετά το παιχνίδι μας στην Ουγγαρία το Μάρτιο. Η εθνική ομάδα, εάν συνεχίσει με αυτή την εικόνα, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει στο Euro 2016 και είναι πολύ πιθανό για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια και το Μουντιάλ το 2006 που είχε γίνει στη Γερμανία να δούμε μεγάλη διοργάνωση εθνικών ομάδων χωρίς την εθνική μας ομάδα. Όμως, εάν βρεθεί ένας προπονητής σοβαρός, ικανός να αλλάξει την εικόνα των παικτών, γιατί φυσικά βασική υπεύθυνη είναι και οι ποδοσφαιριστές, είναι πολλές φορές πολύ εύκολο να τα ρίχνουμε όλα στον εκάστοτε προπονητή, στον εκάστοτε πρόεδρο. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι άμεροι ευθυνών και οι ποδοσφαιριστές και η εικόνα πολλών ποδοσφαιριστών στην εθνική ομάδα είναι πάρα πολύ άσχημη. Πολλές φορές υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι παρουσιάζονται αδιάφοροι. Γι' αυτό βγαίνει και αυτή η εικόνα της αδιαφορίας και κάποιες αλαζονίας στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Αν λοιπόν όλοι μαζί καταφέρουν να αλλάξουν προς το καλύτερο την εικόνα της εθνικής μας ομάδας και δούμε την εθνική ομάδα παρελθόντων ετών, τότε όλα γίνονται και φυσικά και μπορεί η εθνική να βρεθεί στα τελικά είτε μέσω μπαράζ είτε απευθείας. Πιο εύκολο μέσω των μπαράζ με βάση βαθμολογία να βρεθεί στα γήπεδα της Γαλλίας για τα τελικά του Euro. Αν όχι, τότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε σιγά σιγά για την πρώτη διοργάνωση μετά το 2006, όπου δεν θα συμμετέχει η εθνική μας ομάδα. Θυμίζω ξανά ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Τάκη Χρυσοχώου, τον έφορο της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου, για να μιλήσουμε για την ομάδα, για το βόλεϊ του Πανιωνίου στο γυναικείο τμήμα. Και ολοκληρώνοντας τα της εθνικής, να πούμε πως με την ήττα από την Σερβία εχθές, η εθνική ομάδα σημείωσε και επίσημα το χειρότερο σερί όλων των εποχών και μιλάμε φυσικά για ένα σερί 5 συνεχόμενων εντός έδρας παιχνιδιών χωρίς όχι απλά να νικήσει, όχι απλά να μείνει στο παλιά, αλλά χωρίς να σκοράρει τέρμα. Το σερί αυτό ξεκινάει από ένα φιλικό στο Γιώργος Καρισιάκης κόντρα στην Νότια Κορέα πριν από τη διεξαγωγή του Μουντιάλ στην Βραζιλία. Η Εθνική τότε είχε αντιμετωπίσει την Νότια Κορέα γιατί έψαχνε ένα αντίπαλο στα μέτρα της Ιαπωνίας που θα αντιμετώπιζε στην φάση των ομίλων του Μουντιάλ και είχαμε ιτηθεί 2-0 από τους Νοτιοκορεάτες σε εκείνο το παιχνίδι. Συνεχίστηκε μετά το επόμενο τέσσερα παιχνίδι της Εθνικής η πρεμιέρα με τους Ρουμάνους όπου ιτηθήκαμε 0-1. Μετά το παιχνίδι με την Βόρεια Ιρλανδία που ιτηθήκαμε 0-2, η ήττα ντροπή από τα νησιά Φερόε με 1-0 στο Γιώργος Καρισκάκης και συνεχίστηκε στο σερί εχθές στο γήπεδο του Πλατανιά με το 0-2 από την Σερβία
Η εθνική ομάδα έχει φανερό πρόβλημα στο γκολ. Ποτέ από το 1929, όταν και ξεκίνησε η εθνική ομάδα να δίνει παιχνίδια, δεν μέτρησε 5 σερί μάτς εντός έδρας χωρίς να δεχθεί γκολ, χωρίς να, να σημειώσει γκολ. Και είναι και αυτό άλλο ένα στατιστικό που δείχνει την απογοητευτική εικόνα της εθνικής ομάδας την τελευταία περίοδο. Συν της άλλης, η χθεσινή ήταν και φιλική, ήταν και αυτή σημαντική, γιατί μην ξεχνάμε ότι μετράνε στις εθνικές ομάδες και τα αποτελέσματα στα φιλικά για την τελική κατάταξη στην UEFA. Με τα τελευταία απογοητευτικά αποτελέσματα, η εθνική ομάδα κατρακυλάει στην βαθμολογία της UEFA και θέτει σε κίνδυνο τη θέση της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ του 2018 πλέον, όταν και τον φθινόπωρο του 2016 η Εθνική θα μπει στη μάχη για τα προκριματικά αυτής της διοργάνωσης. Με τα τωρινά δεδομένα και την κατρακύλα που έχει πάρει η Εθνική, είναι πολύ πιθανό είτε στο δεύτερο είτε στο τρίτο μάλιστα γκρουπ να τοποθετηθεί η Εθνική ομάδα για τα προκριματικά εκείνης διοργάνωσης, και καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι από πάνω μας θα έχουμε κάποιες ισχυρές ομάδες, και αυτό θα δυσκολέψει κι άλλο την υπόθεσή μας, την υπόθεση πρόκρισή μας στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Το χθεσινό φιλικό ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους διεθνείς να δείξουν ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει, αν και είναι φυσικά πολύ νωρίς ακόμη. Ήταν μια ευκαιρία να νικήσουν την Σερβία ή να δείξουν κάποια καλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, και για ψυχολογικούς λόγους αλλά και για βαθμολογικούς όσον αφορά την κατάταξη της UEFA. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, η Εθνική και ιτήθηκε και συνέχισε τα απογοητευτικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να κατρακυλάει και στην συνολική βαθμολογία της UEFA. Της UEFA και της FIFA βεβαίως. Χθες, εκτός από το φιλικό της εθνικής μας ομάδας, είχαμε πολλές ενδιαφέρουσες φιλικές αναμετρήσεις. Αυτή που ξεχώριζε από όλες ήταν η αναμέτρηση Αργεντινή-Πορτογαλία στο Old Trafford του Manchester, σε μια αναμέτρηση όπου θα διασταύρουν τα ξύφη τους ο Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε επίπεδο εθνικών ομάδων αυτή τη φορά. Το έχουν κάνει πολλές φορές στα El Clásico Barcelona Real. Τώρα ήρθε η ώρα να το κάνουν και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Πάντως δεν ήταν ένα παιχνίδι που δεν διεκδίκησε και ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας, ωστόσο
Η Πορτογαλία βρήκε τον τρόπο στο τέλος να επικρατήσει με 1-0 της Αργεντινής. Το προσφυλές αυτό σκορ του Φερνάντο Σάντος. Ούκο λίγες φορές ο Σάντος είχε, η εθνική μας ομάδα με τον Φερνάντο Σάντος στο τιμόνι είχε νικήσει με αυτό το σκορ. Άλλωστε από τότε που ανέλαβε ο Σάντος στην Πορτογαλία δείχνει πως έχει επιδράσει στον τρόπο παιχνιδιού των Πορτογάλων και στις νίκες που παίρνουν οι Ήβηρες. Να θυμίσω ότι στον ντεμπούτο του Φερνάντο Σάντος η Πορτογαλία νίκησε την Δανία στην Κοπεχάγη με γκολ του Ρονάλντο στις καθυστερήσεις 1-0. Πριν από λίγες μέρες η Πορτογαλία νίκησε επίσης με 1-0 την Αρμενία, πάλι με γκολ του Ρονάλντο. Αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν επίσημα για τα προκριματικά του Euro και 1-0 και σε φιλικό κόντρα στην Αργεντινή, κόντρα σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο, με γκολ του Γκερέιρο επίσης στις καθυστερήσεις. Η Πορτογαλία πήρε αυτή την φιλική νίκη σε ένα παιχνίδι όπου είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Τον Μέση να κοντράρεται με τον Ρονάλντο σε επίπεδο εθνικών ομάδων, τον Κάρλος Τέβες στην επιστροφή του στην Εθνική Αργεντινής να επισκέπτεται άλλο ένα παλιό του σπίτι μετά το Upton Park της West Ham, όπου η Αργεντινή υποδέχθηκε την Κροατία, και το Old Trafford εχθές, όπου η Αργεντινή υποδέχθηκε τυπικά την Πορτογαλία, με τον Di Maria να παίζει στο γήπεδο της νυν ομάδας του, της Manchester United, με την Εθνική Αργεντινής κόντρα σε παλιούς του συμπαίκτες στην Real, όπως ο Pepe και ο Cristiano Ronaldo. Και μάλιστα η Εθνική Αργεντινής προπονήθηκε στο προπονητικό κέντρο της Manchester City. Η City διέθεσε το προπονητικό της κέντρο για να προπονηθούν οι αστέρες της Εθνικής Αργεντινής και ο Di Maria ως παίκτης της United προπονήθηκε στο προπονητικό κέντρο της City, έτσι αυτά τα περίεργα του ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα είχαμε άλλη μια πολύ μεγάλη αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία και την Γερμανία, την πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία κόντρα στην νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία, με τους Γερμανούς να νικούν με ένα γκολ του Τόνι Κρος. Είχαμε το 3-1 της Αγγλίας επί της Σκωτίας, πάντα ιδιαίτερο παιχνίδι Αγγλία-Σκωτία, με δύο γκολ του Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος είναι πλέον πολύ κοντά στο να γίνει πρώτο σκόρερ όλων των εποχών για την Εθνική Αγγλίας. Είχαμε το φιλικό Γαλλία-Σουηδία. Οι Γάλλοι προετοιμάζονται μέσω φιλικών μόνο για να φιλοξενήσουν το Euro του 2016. Νίξαν 1-0 με κεφαλιά του Βαράν τους Σουηδίους, όπου αγωνίστηκε ο Τζίμι Τουρμάζ. Γενικότερα πολλά ενδιαφέροντα φιλικά εχθές. Και φυσικά την επικράτηση της Βραζιλίας επί της Αυστρίας με 2-1, με τους Βραζιλιάνους στη μετά Μουντιάλ εποχή και με τον Κάρλος Ντούγκα στην τεχνική του ηγεσία να εντυπωσιάζουν στα φιλικά που έχουν δώσει. Έχουν κάνει το 6-6, 6 νίκες σε σάρτημα παιχνίδια, και δείχνουν πως σιγά σιγά συνέρχονται από το μεγάλο σοκ, μεγάλο κάζο που έπαθαν στο Μουντιάλ και εκείνον τον αποκλεισμό με το 7-1 κόντρα στην Γερμανία.
πάμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, όπως είχα πει και πριν, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάκη Χρυσοχώου, έφορο της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου, του γυναικείου τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου. Ο κύριος Χρυσοχώου είναι εδώ δίπλα μου. Ήρθε πριν από λίγα λεπτά και κάναμε και μερικές δοκιμές έτσι στα μικρόφωνα και είμαστε τώρα πανέτοιμοι, μια χαρά. Κύριε Χρυσοχώου, καλησπέρα καταρχάς και σας. Καλησπέρα σας και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνετε να προβάλλουμε το τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσουμε να μου πείτε ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος σας στο τμήμα αυτό, στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου. Ο ρόλος μου στο γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου είναι ο ρόλος του εφόρου. Ο ρόλος του εφόρου είναι εξουσιοδοτημένος από τη διοίκηση να λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας, να συνοδεύει την ομάδα στους αγώνες, να ανταλλάζει τις απόψεις με τον προπονητή για τυχόν προβλήματα της καθημερινότητας και ό,τι έχει να κάνει γύρω από την ομάδα και να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανιωνίου. Εμείς το έχουμε λίγο απλουστεύσει στο σύλλογό μας. Για να μην είναι ένας άνθρωπος και κάνει όλα αυτά, είμαστε μια ομάδα 5 ανθρώπων, οι οποίοι έχουμε χωρίσει τις αρμοδιότητες και βρισκόμαστε μια φορά στις 10 μέρες και βλέπουμε τα προβλήματα και τις εξελίξεις, ο καθένας στον τομέα του και ανταλλάζουμε τις απόψεις μας, ούτως ώστε να λύνονται τα προβλήματα πιο εύκολα και να υπάρχουν πολλές γνώμες, γιατί όταν είσαι μόνος σου κάποια πράγματα μπορεί να μην τα προλάβεις. Η καθημερινότητα είναι μεγάλη, όλοι έχουμε τις δουλειές μας. Αυτό το κάνουμε από μεράκι, από χόμπι και από αγάπη προς το σύλλογο. Οπότε εσείς είστε κατά βάση υπεύθυνος για το γυναικείο τμήμα, πολύ. Για το γυναικείο τμήμα και έχω και ένα ρόλο στις ακαδημίες. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, να ξέρει ο κόσμος, ποια είναι μέχρι στιγμής η φετινή πορεία του Πανιωνίου, της ομάδας. Πριν από λίγες εβδομάδες ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα ξεκίνησε πριν περίπου. Έχουμε παίξει 5 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές, μάλλον θα πάμε στην 5η τώρα. Ξεκίνησε πριν ένα μήνα περίπου. Τις 2 πρώτες αγωνιστικές. Τις 3 μάλλον πρώτες αγωνιστικές κάναμε 3 ισάριθμες νίκες με απώλεια ενός βαθμού στην Κρήτη. Βγάλαμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ταξιδέψαμε την πρώτη αγωνιστική στη Μυτιλίνη. Τη δεύτερη παίξαμε με μια ομάδα, τη Βούλα, η οποία έχει ένα ρόστερ πάρα πολύ αξιόλογο με αθλήτριες που έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν στον Πανιώνιο και σε υψηλή κατηγορία, σε πιο ψηλή μάλλον κατηγορία, στην Α1 όταν παίζαμε παλαιότερα. Την τρίτη αγωνιστική ξαναταξιδέψαμε στην Κρήτη. Κερδίσαμε την τοπική ομάδα εκεί πέρα με μια απώλεια ενός βαθμού
Και ήρθαμε στο γήπεδό μας για ένα παιχνίδι με την Παλίνη, το οποίο είχαμε και τη δυνατότητα να μας το καλύψει και το NSTV τηλεοπτικά να το βιντεοσκοπήσει, το οποίο χάσαμε 3-2 μετά από ένα πολύ κακό παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε κάποια μικροπροβληματάκια τραυματισμών. Ευχαριστημένοι είμαστε σε γενικές γραμμές με την ομάδα. Η στόχη μας είναι να πλασαριστούμε όσο πιο ψηλά γίνεται, να είμαστε στην πρώτη τριάδα, γιατί αυτό αρμόζει στον Πανιόνιο, σε οποιαδήποτε κατηγορία και να αγωνίζεται, όποιοι και να είναι οι αντίπαλοι του, να είναι ψηλά και να πρωταγωνιστεί. Το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Παλίνη το θυμάμαι, το έχω ακόμα στο μυαλό μου, γιατί είναι και αυτό που είχαμε έρθει. Θυμάμαι ότι η ομάδα ήταν πίσω στα σετ με 2-1, έκανε μια συγκλονιστική προσπάθεια στο τέταρτο σετ και ισοφάρισε 2-2 για να γυρίσει ολοκληρωτικά το παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφερε στο τελευταίο. Κοιτάξτε να δείτε. Να μην κρυβόμαστε. Η ομάδα μας είναι καλύτερη ομάδα από την Παλίνη πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι, σαν ρόστερ, σαν αθλήτριες. Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τις αθλήτριες και τον προπονητή της Παλίνης, που είναι αξιόλογες οι παίχτες και αξιόλογος ο προπονητής. Νομίζω ότι εμείς στο συγκεκριμένο παιχνίδι παρουσιαστήκαμε όχι κατώτεροι του αναμενόμενου, αλλά θα έλεγα με ένα ύφος ότι όπως και να παίξουμε θα κερδίσουμε. Αλλά πάντα στον αθλητισμό, το είδαμε και αυτό στο γήπεδο, πάντα στον αθλητισμό παίζει και ο αντίπαλος και όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και αν δεν παίξεις σύμφωνα με τις δυνατότητές σου, η μπάλα σε τιμωρεί. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι αλλαγές που υπάρχουν σε σχέση με την περσινή χρονιά στον φετινό Πανιόνιο, στη φετινή ομάδα. Στο ρόστερ, σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, οι αλλαγές σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλάξαμε προπονητή μετά από 2,5 χρόνια. Είχαμε έναν τεχνικό, τον κύριο Θανάση Θανέλα, που μεθαύριο θα είμαστε και αντίπαλοι. Παίζει, είναι στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέρφειας προπονητής. Πήραμε νέο coach, τον Νίκο τον Κωστακόπουλο, και προσθέσαμε στο ρόστερ μας την κεντρική, τη Σοφία την Ευθυμίου, η οποία αγωνιζόταν και στην μεγάλη ομάδα όταν είχαμε στην Α1. Ξαναεπέστρεψε. Πήραμε την Φωτεινή την Πίσκου από τον Παναθηναϊκό, την Ελένη την Τζιόνι την Πασαδόρο από τους Τράχωνες και τη Χριστίνα την Πασιαλή το Λίμπερο από τον Παπάγου. Αυτές ήταν οι προσθήκες που έκανε η ομάδα. Είναι ένα ρόστερ το οποίο έχει βάθος πάγκου, έχει καλές αθλήτριες, καλούς χαρακτήρες και είναι μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Όταν είχαμε έρθει να καλύψουμε και την επίσημη παρουσίαση της ομάδας για την νέα σεζόν και είχαμε ρωτήσει τις αθλήτριες, μας είπαν ότι ο στόχος φέτος στην πορεία αυτή της ομάδας στην κατηγορία είναι η κατάληψη των 4 πρωτοθέσεων, η είσοδος στην τετράδα και κατ' επέκταση η άνοδος στην Α1. Συμμερίζετε και εσείς αυτή την άποψη? Κοιτάξτε να δείτε, ο στόχος είναι η είσοδος στην τετράδα, επειδή η τετράδα μερικές φορές δεν δίνει τίποτα. Η πρώτη θέση είναι αυτό που δίνει. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε αγώνα-αγώνα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί άμα πηγαίνουμε αγώνα-αγώνα μπορούμε να αποφύγουμε κάποια πραγματάκια τα οποία μπορεί να μας προσθέσουν άγχος. Δεν θα βάλω την λέξη άνοδος, γιατί είναι όχι δύσκολη, εφικτή είναι, αλλά είμαστε σε έναν όμιλο ο οποίος έχει τουλάχιστον 5-6 ομάδες ανταγωνιστικές, εξίσου καλές με εμάς, οι οποίες είναι και πιο ακριβές. Και να ξέρετε, στον αθλητισμό κάποιες στιγμές παίζουν ρόλο και τα λεφτά και το budget και οι προϋπολογισμοί. Ποιοι είναι οι κύριοι αντίπαλοι, ας πούμε, του Πανιωνίου για την άνοδο? Ποιες είναι αυτές οι 5-6 ομάδες ισχυρές της κατηγορίας? Νομίζω οι πιο ισχυρές ομάδες της κατηγορίας είναι ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου, ο Ηρακλής Κηφισιάς, ο Ηλυσιακός και ο Πανιόνιος. Αυτές οι 4 ομάδες και μετέπειτα η Βούλα. Αυτές οι 5 ομάδες είναι που θα διεκδικήσουν το πλασάρισμά τους στην πρώτη πεντάδα. Κατά τη γνώμη σας, τι θα χρειαστεί ο Πανιόνιος για να πρωταγωνιστήσει? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει η ομάδα για να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία, να πάρει μια από τις πρώτες θέσεις και γιατί όχι και την πρώτη, και ποιες είναι οι δυσκολίες που έχει αυτή η κατηγορία? Είναι πιο δύσκολα να πρωταγωνιστήσεις και να ανέβεις σε αυτή την κατηγορία παρά να ανέβεις στην επόμενη που είναι η Α1 και να παίξεις και να σωθείς. Εμάς δεν είναι πρωταρχικό μας στόχος η άνοδος. Εμάς είναι να παίξουμε καλό βόλεϊ, να πλασαριστούμε όσο πιο ψηλά γίνεται και αν είναι δυνατόν να έρθει η άνοδος, να έρθει. Εμείς ασχολούμαστε πάρα πολύ και με την ανάπτυξη και αυτό φαίνεται και από το ρόστερ μας. Έχουμε παιδιά από τις ακαδημίες μας στη δωδεκάδα μέσα. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει από τον Πανιόνιο, έχουν περάσει δηλαδή το κατόφλι και την πόρτα του συλλόγου από πολύ μικρή ηλικία και εκεί θέλουμε να ρίχνουμε το βάρος. Δηλαδή στις υποδομές μας έχουμε γύρω στα 210 κορίτσια.
θέλουμε όσο το δυνατόν γίνεται, χρόνο με το χρόνο, σεζόν με τη σεζόν, να μπαίνουν όσα περισσότερα κορίτσια γίνεται από την Ακαδημία μας στη γυναικεία ομάδα, και αν μπορέσουμε κάποια στιγμή ο Πανιώνιος με ένα ρόστερ το οποίο θα είναι αμυγός κατά 7-12 ή 7-14, γιατί θα γίνει 14 από του χρόνου, ψηφίστηκε μια καινούργια αλλαγή, μια καινούργια αλλαγή κανονισμών, θα είναι 14. Όταν λέω από του χρόνου, ναι μεν θα είναι από του χρόνου, από την επόμενη χρονιά το 2015, αλλά θα ισχύσει από την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Αν θα μπορούσαμε να ήμασταν με 7-14 από την Ακαδημία μας, αυτό θα είναι το πιο ευτυχές για μας. Ρίχνουμε βάρος στην Ακαδημία, όπως και στα υπόλοιπα αθλήματα, έτσι και στο βόλεϊ. Και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας η άνοδος. Κοιτάμε ψηλά, έχουμε στόχους, έχουμε όραμα, αλλά δεν μας λείπει κάτι. Στον αθλητισμό δεν χρειάζεται μόνο να είσαι καλός, χρειάζεται να είσαι και τυχερός. Επομένως, είναι ένα στοίχημα και για εσάς η ανάδειξη από την Ακαδημία Αθλητριών. Βέβαια. Για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί μου είπατε πριν ότι η πρώτη θέση δίνει την άνοδο, αλλά στην Α2 υπάρχουν οι ομάδες χωρίζονται και σε ομίλους, έτσι. Για να καταλάβει ο κόσμος, πείτε μας ποιο είναι το σύστημα ακριβώς που ισχύει στην Α2, ποιες ομάδες μπορούν να πάρουν την άνοδο και πόσα παιχνίδια υπάρχουν. Η Α2 έχει τρεις ομίλους, δύο ομίλους των 12 ομάδων και έναν βορρά των 14 ομάδων. Από τον κάθε όμιλο ανεβαίνει ένας, από τους δύο ομίλους του νότου θεωρητικά πέφτουν δύο ομάδες και από τον όμιλο του βορρά πέφτουν τρεις ομάδες. Αυτό είναι το σύστημα τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια που έχει θεσπίσει η Ομοσπονδία. Έχει κάνει μια ευρύτερη δηλαδή Α2, γιατί έχει καταργηθεί η Β' Εθνική παλιά. Ο Πανιώνιος έχει περάσει από όλες τις κατηγορίες, είναι 20 χρόνια στις εθνικές κατηγορίες. Δηλαδή είναι 20 χρόνια σε εθνικές κατηγορίες. Τι σημαίνει αυτό? 20 χρόνια ο Πανιώνιος ταξιδεύει σε άλλες πόλεις, τον βλέπουν σε άλλες πόλεις. Πολύ σημαντικό. Από την παλιά Β' Εθνική μέχρι και σήμερα στη σημερινή Α2. Έχει περάσει από όλες τις κατηγορίες. Αυτό είναι το σύστημα για τη φετινή χρονιά, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε τρεις ομάδες, έναν από κάθε όμιλο, να προαχθούν στην Α1 εθνική κατηγορία, όπου έχει 12 ομάδες, ένας παίρνει το πρωτάθλημα και οι τρεις υποβιβάζονται. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για μια ανάσα και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την κουβέντα μας με τον κύριο Τάκη Χρυσοχώου, τον έφορο του γυναικείου τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου. Κύριε Χρυσοχώου, είπαμε για την τωρινή ομάδα του Πανιωνίου, είπαμε για το πώς έχει κατάσταση στην Α2, μας μιλήσατε για το ρόστερ, για την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας. Θα ήθελα να σας πάω λίγο πίσω, γιατί μου είπατε πριν ότι είστε έφορος στην ομάδα αυτή από το 2001, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στον Πανιώνιο από αυτό το πόστο. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ζήσει με την ομάδα την χαρά της κατάκτησης του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής το 2004. Σωστά. Και της κατάκτησης του πρωταθλήματος της Α2 το 2007 και κατά συνέπεια της ανόδου της ομάδας στην Α1. Πώς ζήσατε από μέσα αυτές τις δύο επιτυχίες, θα ήθελα να μου πείτε. Κοίταξε να δεις, κάθε κατηγορία και κάθε χρονιά ήταν διαφορετική. Εγώ όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον Πανιώνιο και με το βόλεϊ, παίζαμε τότε στην Β' Εθνική, μια κατηγορία πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ δυνατή. Μπορώ να πω ότι μπορεί να ήταν και πιο δύσκολη από τη σημερινή Α2, έτσι για ενδεικτικά να το πω αυτό, γιατί έχει πέσει και η ποιότητα του αθλήματος, όπως και στα υπόλοιπα. Ήταν πρωτόγνωρο για μένα, γιατί ήταν πάρα πολύ νωρίς, τη δεύτερη μου κιόλας χρονιά, ανεβήκαμε κατηγορία και βρεθήκαμε στην Α2, που μέχρι τότε ο σύλλογος ποτέ δεν είχε ξαναβρεθεί στην Α2 κατηγορία. Η χαρά μου ήταν μεγάλη και με γέμισε με δύναμη, όθηση να προσπαθήσω να δουλέψω και εγώ και οι προπονητές και οι αθλητές και η διοίκηση του Πανιωνίου να φτάσουμε το σύλλογο ακόμα πιο ψηλά. Το καταφέραμε αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, το 2007. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί εκεί ότι στον Ερασιτέχνη είχαμε την έλευση του Κωνσταντίνου του Τσακίρη, ο οποίος έδωσε μεγάλη όθηση στην τριετία 6 έως 9, μεγάλη όθηση σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Και χωρίς τη συμβολή του κυρίου Τσακίρη θα ήταν ακατόρθωτο να φτάναμε στην Α1. Αν όχι ακατόρθωτο, πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε στην Α1. Μαγική στιγμή το πρωτάθλημα της Α2. Και οδυνηρή στιγμή η πτώση ξανά στην Α2 από την Α1. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο υπεβασμός ξανά στην Α2 ήταν το 2012, αν δεν κάνω λάθος. 11-12, νομίζω παίζαμε Α2, 11, ναι, 11-12 παίζαμε Α2, το 2010, τη σεζόν 10-11 πέσαμε. Α, τη σεζόν 10-11, ναι. Πέσατε. Οπότε βιώσατε και την... Ναι, είχαμε πολλά προβλήματα και σαν Ερασιτέχνης τότε και σαν Πανιώνιος και σαν βόλεϊ όλος ο σύλλογος και ήταν η γνώση μας, είχαμε κάνει μια ομάδα δύναμη η οποία έκανε 5 νίκες σε όλο το πρωτάθλημα και δεν κατάφερε να σωθεί. Χρειαζόντουσαν άλλες 2 νίκες. Παρ' όλα αυτά, με το που ανέβηκε η ομάδα στην Α1, έκανε κάποιες, τα πρώτα χρόνια κάποιες πολύ καλές πορείες. Φτάσαμε μέχρι και την έξοδό μας στην Ευρώπη, την οποία την αρνηθήκαμε, δεν θέλαμε να πάμε γιατί βλέπαμε μπροστά μας κάποια πράγματα δύσκολα να έρχονται. Ήταν και οι εποχές τότε που άρχιζε το κράτος, η Γενική Γραμματεία, οι Ομοσπονδίες να αρχίζουν να κόβουν τα οδηπορικά στις ομάδες κτλ. Μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα που οι ομάδες δεν βοηθιόνται καθόλου. Στηρίζονται δηλαδή καθαρά και μόνο στις συνδρομές τους, στις χορηγίες των προσώπων, των ατόμων, των εταιριών και στο μεράκι αυτών που τρέχουν και ασχολούνται. Βλέπαμε τη δυσκολία και αρνηθήκαμε να συμμετάσχουμε στην Ευρώπη. Πάντως αυτό δεν μειώνει την επιτυχία της ομάδας του Πανιωνίου να βγει, να καταλάβει μια από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και αυτό δείχνει πόσο επιτυχημένη ήταν η πορεία της ομάδας τα πρώτα χρόνια στην Α1. Σωστά. Αυτή τη στιγμή, ποιες θα λέγατε ότι είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου και θα θέλατε έτσι να ακουστούν, να αναδειχθούν? Εγώ δεν θα το προσωποποιήσω σε γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου, εγώ θα το πω σε βόλεϊ του Πανιωνίου, γιατί είμαστε όλοι κάτω από την ίδια σκέπη, είμαστε φίλοι, είμαστε συνεργάτες και θα πρέπει να αναφερθούμε και στο αντρικό, γιατί το έχουμε αφήσει λίγο έξω από τη συζήτησή μας. Μπορεί να μην είμαι ο καθόλου αρμόδιος, αλλά είμαι και ένα κομμάτι του αντρικού τμήματος, το οποίο φέτος παίζει στις 5 πρώτες αγωνιστικές, είναι αίτητο, είναι στην Β' Εθνική κατηγορία και προσπαθεί να ανέβει στην Α2 κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Λοιπόν, το βασικότερο κομμάτι και το βασικότερο πρόβλημα που έχουμε είναι οι εγκαταστάσεις. Η Νέα Σμύρνη είναι αθλητική περιοχή, έχει πάρα πολλά σωματεία, έχει μόνο ένα γήπεδο κλειστό
το γήπεδο της Οδού Αρτάκης, το οποίο είναι παλιό, αναχρονιστικό. Συνοστίζονται πάρα πολλές ομάδες. Πρέπει να μοιραστεί το γήπεδο σε όλες τις ομάδες. Οι ώρες δεν φτάνουν, οι χρόνοι δεν φτάνουν. Οι αθλητές δεν προπονούνται έτσι όπως πρέπει να προπονηθούν. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που μαστίζει αυτή τη στιγμή εμάς είναι το γηπεδικό. Οπότε οι εγκαταστάσεις είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πάω λίγο πίσω την κουβέντα μας όταν μιλούσαμε για την περίοδο του Πανιωνίου, τα χρόνια που ήταν η ομάδα βόλεϊ στην Α1. Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις πλέον να σταθεροποιηθεί ξανά η ομάδα, να κάνει ανάλογες πορείες, να ανέβει μάλλον στην Α1 και να κάνει κάποιες ανάλογες πορείες? Και αν όχι και αν δεν υπάρχουν τώρα, τι πιστεύετε χρειάζεται για να επαναλάβει η ομάδα μια τέτοια επιτυχία? Η ομάδα μπορεί να ξανανεύει, μπορεί να ανέβει και να σταθεροποιηθεί, όπως και το αντρικό μπορεί να ανέβει και να σταθεροποιηθεί στην επόμενη κατηγορία. Δηλαδή μπορούν και οι δύο μας ομάδες να κάνουν το βήμα παραπάνω. Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα εχέγγυα στο μέτρο του δυνατού, όπως ορίζουν και αρμόζουν οι εποχές. Από εκεί και πέρα, αν ανέβουν και οι δύο μας ομάδες στην επόμενη κατηγορία, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω τρέξιμο και λίγο περισσότερος κόσμος και μεγαλύτερη βοήθεια από το Δήμο της Νέας Σμύρνης και κατ' επέκταση και από εμάς τους ίδιους. Θεωρείτε ότι η ομάδα έχει τη στήριξη του κόσμου? Πώς το δουλεύουμε αυτό το πράγμα? Το δουλεύουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε περάσει από τις εποχές που παίζαμε στα άδεια γήπεδα. Έχουμε περάσει, γιατί και το γήπεδο μας είναι μεγάλο σχετικά για... Μπορεί να είναι μικρό για αγώνες μπάσκετ, αλλά είναι μεγάλο για αγώνες βόλεϊ. Είναι συνήθως τα γήπεδα όλα πιο μικρά που παίζουμε και μαζεύουν 100 άτομα, 150 και φαίνονται γεμάτα. Εμείς μαζεύουμε 200-300 άτομα, είτε σε άντρες είτε σε γυναίκες, και το γήπεδο φαίνεται άδειο. Το δουλεύουμε αυτό το πράγμα, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την υγιή προσπάθεια, είναι κοντά μας, περιμένουμε ακόμα περισσότερο κόσμο να είναι δίπλα μας και να μας υποστηρίζει. Και γιατί όχι? Γιατί έχει αποδείξει και η φετινή ομάδα του Πανιωνίου, αλλά και τα τελευταία χρόνια, ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς πήγαμε, είπαμε και πριν, σαν NSTV, παρακολουθήσαμε από κοντά τον αγώνα με την Παλίνη. Σε εκείνο το παιχνίδι δεν τα κατάφερε η ομάδα του Πανιωνίου να πάρει την νίκη, όμως όπως είπε και ο κύριος Χρυσοχώου στο ξεκίνημα, ξεκίνησε με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και συνεχίζει την προσπάθειά της στην Α2. Κύριε Χρυσοχώου, μου είπατε για τα προβλήματα του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου. Γενικότερα στον χώρο του βόλεϊ, εσείς τι προβλήματα εντοπίζετε ότι υπάρχουν και τι περιθώρια υπάρχουν για να καλυτερεύσει η κατάσταση? Λοιπόν, στον χώρο του βόλεϊ το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι ομάδες της επαρχίας βιώνουν πολλά ταξίδια. Και οι ομάδες της Αθήνας για να φτιάξουν ρόστερ πρέπει να δώσουν οδηπορικά στις αθλήτριες, γιατί έτσι όπως είναι ο νομός των Αθηνών, δηλαδή αν κάποιος μένει ας πούμε στο Χαϊδάρι για να έρχεται να προπονείται στη Νέα Σμύρνη και στον Πανιώνιο, έχει βενζίνες, έχει μετακίνηση, χρειάζεται οδηπορικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις αθηναϊκές ομάδες είναι αυτό, ενώ στις επαρχιακές είναι το να... κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες να ταξιδεύουν. Από εκεί και πέρα έχει θεσπίσει η Ομοσπονδία κάποιες εκπτώσεις στα ταξίδια και στις μετακινήσεις, τα ακτοπλοϊκά και με το τρένο, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι στον αθλητισμό πηγαίνουν στο βόλεϊ πάρα πολλά κορίτσια, ενώ δεν πηγαίνουν πάρα πολλά αγόρια. Εκεί έχει εντοπιστεί ένα πρόβλημα από την Ομοσπονδία και γι' αυτό έχει θεσπίσει το Παίζω Βόλεϊ, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που επιτρέπει στα σωματεία να μπαίνουν στα σχολεία μέσα και να μπορούν να μιλάνε στα παιδιά την ώρα της γυμναστικής για το άθλημα της πετοσφαίρισης και να προσπαθούν να τα φέρνουν στους συλλόγους. Μια καλή πρωτοβουλία. Εγκαταστάσεις ικανοποιητικές γενικότερα? Εγκαταστάσεις γενικότερα, εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια με τα προβλήματα, με την κρίση, οι εγκαταστάσεις όλες είναι προβληματικές. Είναι προβληματικές στην πλειοψηφία τους. Δηλαδή, έχουμε βιώσει να πηγαίνουμε στην επαρχία και να τελειώνουμε το παιχνίδι και να μην υπάρχει ζεστό νερό να κάνουν μπάνιο οι αθλητές. Να σας δώσω να καταλάβετε έτσι ένα παράδειγμα το οποίο μου έχει κακοφανεί εμένα.
Γι' αυτό το ρώτησα, γιατί ξέρω ότι ειδικά και στις μικρότερες κατηγορίες δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα αναφορικά και με τις εγκαταστάσεις και σε αυτό το επίπεδο. Οπότε καλό είναι να ακούγονται αυτά και να αναδεικνύονται. Θα ήθελα να σας κάνω τώρα και μια ερώτηση για τις ακαδημίες. Καταρχάς θα ήθελα να μου πείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες βόλεϊ του Πανιωνίου, πόσα τμήματα υπάρχουν, από ποια ηλικία μπορούν τα παιδιά να ξεκινήσουν το άθλημα της ποδοσφαίρισης. Να μου πείτε λίγα λόγια γενικότερα για τις ακαδημίες. Οι ακαδημίες του Πανιωνίου προπονούνται σε καθημερινή βάση στο σχολικό γήπεδο της Οδού Κοραή, στη λεγόμενη Λάντς. Έχουμε παιδιά όλων των ηλικιών. Ξεκινάμε από 5 χρονών. Τα τμήματα, τα πολύ μικρά, τα baby volley που τα έχουμε ονομάσει. Συνεχίζουμε με τις ακαδημίες που είναι μεγαλύτερα παιδιά 7-8 χρονών. Μετά πάμε στο προμίνι που είναι 9-10 χρονών, στο μίνι που είναι 10-11 χρονών, στην προαγωνιστική και μετά μπαίνουμε στα αγωνιστικά τμήματα τα οποία είναι παγκορασίδες, κορασίδες, νεάνιδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πανιώνιος έχει 3 τμήματα παγκορασίδων, 3 κορασίδων και ένα τμήμα νεανίδων. Όλα αυτά είναι περίπου 210 παιδιά και τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε θεσπίσει και κάτι πρωτοποριακό το οποίο το πήρανε και οι υπόλοιποι σύλλογοι, αρκετοί σύλλογοι μάλλον στην Αθήνα, δεν ξέρω στην επαρχία τι γίνεται, ένα τμήμα ενηλίκων, δηλαδή γονείς που φέρνανε τα παιδιά τους στο βόλεϊ μπορούσαν παράλληλα με προπονητή να κάνουν βολή και να μάθουν βολή. Γι' αυτό το κάναμε, για να δουν πρώτα απ' όλα οι γονείς τη δυσκολία του αθλήματος και να μην περιμένουν από τα παιδιά τους από τη μία μέρα στην άλλη να κάνουν τρομερά βήματα και να έχουν τρομερή εξέλιξη. Είναι ένα πρωτοποριακό πράγμα το οποίο αυτό έγινε θεσμός σε εμάς. Απαρτίζεται πλέον από 25 περίπου άτομα, μεικτό, άντρες, γυναίκες. Έχουμε καταξιωμένους προπονητές στις ακαδημίες μας. Όλοι έχουν τελειώσει ΤΕΦΑ. Είναι είτε πρώην αθλητές και που ασχολούνται με την προπονητική, είτε αθλήτριες ή αθλητές του συλλόγου μας που ασχολούνται με τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα είναι παιδαγωγοί. Καλλιεργούμε το ΕΦ Αγωνίζεστε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ακαδημία, όπως και προείπα. Έχουν βγει από την ακαδημία μας μεγάλες αθλήτριες του ελληνικού βολέου, όπως η Φένια η Παπαγεωργίου, η Παπάζογλου η Κατερίνα. Οι παλιότεροι θα το ξέρουν και θα το θυμώνται. Και γιατί όχι να ζήσουμε και άλλες τέτοιες στιγμές και εποχές και να βγάλουμε και άλλες αθλήτριες που να μπορούν να παίξουν στη γυναικεία ομάδα του Πανιωνίου. Γιατί όχι. Η συμμετοχή των παιδιών είναι για εσάς ικανοποιητική? Στρέφονται γενικότερα τα παιδιά στο βόλεϊ αυτές τις μέρες? Στρέφονται τα παιδιά στο βόλεϊ, ναι. Είναι ικανοποιητική η συμμετοχή. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα παιδιά αν είχαμε περισσότερο χώρο. Μου είπατε κιόλας ότι είναι σημαντικό για τον Πανιώνιο να αναδεικνύει κιόλας μέσα από τις ακαδημίες του αθλητές και αθλήτριες που να πρωταγωνιστούν κιόλας και στις μεγάλες ομάδες του Πανιωνίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια ομάδα να έχει αθλητές και αθλήτριες από τα σπλάχνα της. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μας δώσατε σήμερα εδώ. Να προβάλλουμε τη δουλειά που γίνεται στο τμήμα βόλεϊ. Θα χαρούμε να είστε δίπλα μας με την κάθε ευκαιρία που θα έχετε κι εσείς. Ευχαριστώ και πάλι. Θα ξανάρθουμε και εμείς σίγουρα και σε κάποιον από τους επόμενους αγώνες. Θα τα πούμε. Υγεία να έχουμε όλοι, να μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο κύριος Τάκης Χρυσοχώου, έφορος του γυναικείου τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου. Εμείς θα συνεχίσουμε για λίγη ώρα ακόμη, αφού αποχαιρετήσω και ευχαριστήσω και εγώ θερμά από την μεριά μου τον κύριο Χρυσοχώου. Θα είμαστε σε λίγα λεπτά μαζί.
Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Πάντα είστε μαζί μας στην εκπομπή Πρώτο Σκόρερ. Συντονισμένοι πάντα στο διαδικτυακό ραδιοφόνο του nstv.gr. Ήταν μαζί μας πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Τάκης Χρυσαχώγου, έφορος του γυναικείου τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου, που μας μίλησε για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα, στη γυναική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου. Τον ακούσατε κι εσείς. Μας μίλησε για την τωρινή πορεία της ομάδας, για το πώς έζησε στο παρελθόν τις επιτυχίες του προαθλήματος της Β' Εθνικής και της, του προαθλήματος της Α2 γυναικών και την άνοδο στην Α1. Μίλησε γενικότερα για τα προβλήματα στο βόλεϊ και στο τμήμα του Πανιωνίου. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε για το επόμενο μισάωρο με την εκπομπή μας. Είπαμε αρκετά πράγματα για την εθνική ομάδα, για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και την απόλυση του Κλάουντιο Ρανιέρη και την μεγάλη συζήτηση που υπάρχει γύρω από το θέμα του διαδόχου του. Είπαμε και για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον όμιλο της εθνικής μας και το τι χρειάζεται για να μπορέσει η εθνική να ελπίζει σε μια πρόκριση στα τελικά του Euro 2016. Να φύγουμε λίγο από το κλίμα των εθνικών ομάδων, να πάμε στα εθνικά πρωταθλήματα, να ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα της Super League, όπου αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα το αν θα έχουμε αγωνιστική το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά στην Super League σε αυτό το μέτωπο. Συγκεκριμένα μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο διαιτητής, ο κύριος Ζωγράφος από αγνώστους, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Αδριανός, πήρε την απόφαση να αναβάλει από την περασμένη Δευτέρα και επαόριστον τους ορισμούς των διαιτητών και κατά συνέπεια τα παιχνίδια σε Super League και Football League. Από εκεί και πέρα παρετήθηκε και ο Στράτος Σοπίλης από τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Super League και έχει ανακύψει ένα πολύ σημαντικό θέμα για το αν θα έχουμε αγωνιστική ή όχι και αυτό το Σαββατοκύριακο και αν όχι το πότε θα ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα της Super League, που αυτή τη στιγμή τα πάντα βρίσκονται στον αέρα. Θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς ήδη έχει αναβληθεί μία αγωνιστική, η έκτη ειδικά, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου με το μεγάλο ντέρμπι φυσικά Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα αναβληθεί και η επόμενη αγωνιστική και το πότε θα γίνουν φυσικά τα παιχνίδια που θα αναβληθούν, αν αναβληθούν, και για πόσες αγωνιστικές θα αναβληθεί, γιατί είπαμε όταν η Super League αποφάσισε, όταν το Υπουργείο Αθλητισμού αποφάσισε να αναβάλει τα παιχνίδια της Super League και της Football League από την περασμένη Δευτέρα, προχθές δηλαδή, επαόριστον, δεν διευκρίνησε φυσικά μέχρι πότε. Από εκεί πέρα έχει ανακύψει ένα σοβαρό θέμα, καθώς ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, κατονόμασε τον μεγαλομέτοχο και τον ισχυρόδρα της ΑΕΚ, τον Δημήτρη Μελισανίδη, ως υπαίτιο για τα τελευταία γεγονότα και σήμερα μάλιστα κατέθεσε στον αθλητικό εισαγγελέα όλα όσα γνωρίζει για την υπόθεση της επίθεσης του Ζωγράφου, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού. Ο Δημήτρης Μελισανίδης δεν πήγε να καταθέσει, αναβλήθηκε επαόριστον η προγραμματισμένη για σήμερα κατάθεσή του. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Δημήτρης Μελισανίδης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι και θα μιλήσει για τα τελευταία γεγονότα στον χώρο του ποδοσφαίρου, στον χώρο της Super League και της Football League, των ελληνικών πρωταθλημάτων. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, να πούμε ότι, ότι ψήφισαν κατά του να διεξαχθεί αγωνιστική αυτό το Σάββατο-Κύριακο. Ανασταλτικός παράγοντας και αυτός, η ψηφοφορία των ομάδων για το αν θα έχουμε πρωτάθλημα, αν θα έχουμε σέντρα σε Super League και Football League το διήμερο 22-23 Νοεμβρίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή που μας έρχεται, και μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες τόσο σε επίπεδο ομοσπονδίας και εθνικής ομάδας όσο και σε επίπεδο των εθνικών πρωταθλημάτων της Super League και της Football League, καταλαβαίνετε ότι τα πάντα βρίσκονται στον αέρα
και κανείς δεν ξέρει πότε οι ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας θα μπουν στο γήπεδο για να συνεχίσουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι η διακοπή αυτή που υπάρχει πάντα για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων είναι η καλύτερη περίοδος για να τροφοδοτηθούν μεταγραφικά σενάρια που αφορούν τις ομάδες. Δεν έχουμε ξεφύγει ούτε σε αυτή τη διακοπή από τον κανόνα. Ακόμα και στις δικές μας ομάδες, στις ελληνικές ομάδες, υπάρχουν πάρα πολλά μεταγραφικά σενάρια, ξεκινώντας από τα του Ολυμπιακού, όπου σύμφωνα με τα ερθρούλικα ρεπορτάζ, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ήδη σκέφτονται τις κινήσεις που θα κάνει η ομάδα τον Γενάρη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή πώς έχουν τα δεδομένα αρχικά με τον Τζόελ Κάμπελ και το αν υπάρχουν πιθανότητες ο κωσταρικανός εξτρέμ, ο οποίος είχε αφήσει καλύτερες των εντυπώσεων στους ανθρώπους του Ολυμπιακού την περσινή σεζόν, να ξαναφορέσει τα ερυθρόλευκα, είτε με νέο δανεισμό από την Arsenal είτε με κανονική αγορά. Αυτή τη στιγμή ο Κάμπελ δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Αρσέν Βεγγέρ. Έχει παίξει ελάχιστα στους κανονιέριδες, με κάποιες συμμετοχές στο League Cup, και δεν είναι ευχαριστημένος από το χρόνο συμμετοχής που του είχε δώσει ο Αρσέν Βεγγέρ στην Arsenal. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, παραμονεύει για να τον αποκτήσει, είπαμε, είτε ως δανεικό εκ νέου είτε με κανονική μεταγραφή. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί ανασταλτικοί παράγοντες και παραμέτροι που θα πρέπει να εξεταστούν. Πρώτον, τον Κάμπελ δεν τον γλυκοκοιτάζει μόνο ο Ολυμπιακός, όπως είναι φυσικό. Ο ποδοσφαιριστής έχει δείξει τις ικανότητές του και πέρσι με τον Ολυμπιακό και στο Μουντιάλ με την Κώστα Ρίκα, όπου έκανε εκπληκτικά παιχνίδια. Κάποια εκπληκτικά παιχνίδια ο Τζόελ Κάμπελ. Υπάρχουν πολλές ομάδες που τον γλυκοκοιτάζουν. Υπάρχει η Γαλατασαράι από την Τουρκία, η Μπενφίκα από την Πορτογαλία.
που μάλιστα έχει ενδιαφερθεί έντονα και το καλοκαίρι για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν από την Ιταλία, Φιωρεντίνα και Ίντερ, όπως αναφέρουν πάντα τα ρεπορτάζ, με τον ίδιο τον Γκάμπελ να φέρεται να έχει πει πως προτιμάει το ιταλικό πρωτάθλημα, γιατί εκεί εκτιμάει ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει καλύτερα και να δείξει τις πραγματικές δυνατότητές του. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός θα έχει να παλέψει με αυτές τις ομάδες για την υπογραφή του Τζόελ Γκάμπελ, αλλά όχι μόνο με αυτό, καθώς εάν θέλει να τον αγοράσει με κανονική μεταγραφή, σίγουρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα χρειαστεί να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, εάν αληθεύουν τα ρεπορτάζ που θέλουν την Arsenal να πουλάει τον Γκάμπελ, να κοστολογεί μάλλον τον Γκάμπελ στα 7 με 8 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά χρήματα για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Και αυτοί οι παράγοντες που αναφέραμε πριν κάνουν δύσκολη μέχρι στιγμής την επιστροφή του Γκάμπελ στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, μέχρι τον χειμώνα δεν ξέρουμε, πολλά μπορούν να έχουν αλλάξει. Μπορεί ο Ολυμπιακός να βρει μια φόρμουλα να αποκτήσει εκ νέου δανεικό τον Γκάμπελ και συνέχεια να συζητήσει με την Arsenal για οψίον αγοράς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι στα βασικά μεταγραφικά πλάνα του Ολυμπιακού η επιστροφή του Τζόελ Γκάμπελ στο λιμάνι. Όπως κοιτάνε και για κεντρικό αμυντικό στον Ολυμπιακό, με όλα αυτά τα σενάρια που θέλουν τον Αμπιντάλ να μην μένει για πολύ καιρό ερυθρόλευκος και να κρεμάει τα παπούτσια του, με τον τραυματισμό του Σιώβα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός κοιτάει να ενισχυθεί και στην θέση στην άμυνα. Έχουν κυκλοφορήσει και εκεί κάποια ονόματα, όπως ο Χελάντερ της Μάλμε. Τον ξέρει ο Ολυμπιακός, τον αντιμετώπισε στην δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Και ο ίδιος μάλιστα έκανε κολακευτικά σχόλια για τον Ολυμπιακό, ενώ αναφέρθηκε και στον Όλαφ Μέλμπεργκ, έναν από τους μεγαλύτερους Σουηδούς αμυντικούς, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό την τριετία 2009-2012. Και φυσικά υπάρχει και η αναζήτηση παίχτη στη θέση του επιθετικού. Υπάρχει πάντα το σύριαλ του Πουλίδο που κρατάει από τα τέλη της περασμένης άνοιξης, με το μεξικανό επιθετικό να περιμένει να δικαιωθεί είτε από την πρώην ομάδα του, την Tigres, πράγμα χλωμό, να τον αφήσει ελεύθερο η Tigres, είτε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, τη FIFA. Ο Πουλίδο, ο οποίος πάντα βρίσκεται στο Μιλάνο και κάνει μόνο στο προπονήσεις, ελπίζοντας πως το χειμώνα θα ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό για να δώσει στους Πειραιώτες μια επιπλέον λύση στην επίθεση. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλα ονόματα επιθετικών. Υπάρχει και το όνομα του Τζιοβίνκο στα ερυθρόλευκα ρεπορτάζ, ένα παίχτη τον οποίο το θέλει ο Μίτσελ. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει μια αυτή η μεταγραφή. Βέβαια, όπως και για τον Γκάμπελ, έτσι και για τον Τζιοβίνκο, ο οποίος δεν αναμένεται να συνεχίσει στην Γιουβέντους. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που γλυκοκοιτάζουν την περίπτωσή του. Η Γαλατασαράι μπλέκεται και εδώ, με τον Τσέζαρε Πραντέλη, μάλιστα, ο οποίος είναι προπονητής Γαλατασαράι, να φέρεται να τηλεφώνησε στον Τζιοβίνκο και να του είπε να μην υπογράψει πουθενά και ότι η Γαλατασαράι θέλει να τον αποκτήσει την χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Πραντέλη άλλωστε το γνωρίζει και από την Εθνική Ιταλίας, τον Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο. Από τα μέχρι τώρα πάντως που έχουν δει το φως δημοσιότητας στα νέα του Ολυμπιακού, όλα δείχνουν ότι για τον Ολυμπιακό θα είναι έτσι μια καυτή περίοδος, η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, όπως ήταν και πέρσι, όποιος θυμάται, με αποκορύφωμα την πώληση του Μίτρογλου στην Φούλαμ για 15 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε στον Παναθηναϊκό και το θέμα που καίει αυτή τη στιγμή, η ανανέωση του συμβολαίου του Μάρκους Μπέρκ. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι έχει γίνει πρόταση στον μάνατζερ του Μπέρκ για ανανέωση του συμβολαίου του Σουηδού επιθετικού. Ο ίδιος φαίνεται να είναι ζεστός. Ανανέωση μέχρι το καλοκαίρι του 2018 για τον Σουηδό αρχισκόρερ του Παναθηναϊκού και καλύτερου ποδοσφαιριστή που έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ο Παναθηναϊκός. Ο Μπέργκ ήταν σωματωμένος με την εθνική ομάδα της Σουηδίας και με την επιστροφή των διεθνών θα γίνει και ξανά η κουβέντα για την ανανέωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Μάρκους Μπέρκ. Μια κίνηση που, αν ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για το μέλλον του Παναθηναϊκού να διατηρήσει τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό παίχτη στο ρόστερ. Ενώ υπήρχε ένα δημοσίευμα που ήθελε την Κολονία να διαφέρεται για την περίπτωση του Μλάντεν Πέτριτς, του Κροάτη επιθετικού του Παναθηναϊκού, ο οποίος μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό έχει και τις καλές και τις κακές του στιγμές. Γεγονός είναι πάντως πως περιμένουν ακόμη περισσότερα πράγματα από τον Πέτριτς.
έχει χτίσει άλλωστε ένα πολύ καλό όνομα ο Πέτριτς τα προηγούμενα χρόνια με τις εμφανίσεις του και στην Βασιλεία και στην Γερμανία με την φανέλα του Αμβούργου. Τώρα φέρεται να ενδιαφέρεται για αυτόν η Κολονία, να δούμε τη Μελγενέστε και με αυτήν την υπόθεση. Ενώ και στον ΠΑΟΚ ψάχνουν υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους για να ενισχυθεί η ομάδα και να μπορέσει να μείνει ανταγωνιστική και στην μάχη του πρωταθλήματος μέχρι και το τέλος, και όχι μόνο στη μάχη του πρωταθλήματος αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα μέτωπα. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα πριν από μερικές μέρες που ήθελαν τον ΠΑΟΚ να ενδιαφέρεται για τον Diego Lugano, τον πολύ γνωστό παίχτη διεθνή με την εθνική Ουρουγουάης. Είναι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα και σίγουρα αν έρθει ένας τέτοιος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια είπαμε είναι νωρίς ακόμη για μεταγραφικά σενάρια, έχουμε 1,5 μήνα μέχρι να ξεκινήσει και επίσημα η χειμερινή μεταγραφική περίοδος. Οι ομάδες τώρα, οι ελληνικές, δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή πότε θα παίξουν το επόμενό τους παιχνίδι στην Super League, καθώς είπαμε πως έχει η κατάσταση, όλα είναι στον αέρα μέχρι στιγμής και το πιο πιθανό, έτσι όπως διαδραματίζεται πλέον η εικόνα και η κατάσταση στην Super League και στη Football League, το πιο πιθανό είναι να μην έχουμε αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο για αυτά τα δύο πρωταθλήματα. Επομένως, το επόμενο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού θα είναι με την Ατλέτικο στην Μαδρίτη την επόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα. Στην επόμενη εκπομπή θα πούμε, θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει στο Μίνσκ, στη Λευκορωσία, στο παγωμένο Μίνσκ με την Δυναμό Μίνσκ, έχοντας ακέραιες τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Μόσχα να παίξει με την Δυναμό ένα παιχνίδι χωρίς σημασία καμία, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ήδη αποκλειστεί από την συνέχεια του Europa League, και ο Αστέρας θα τα παίξει όλα για όλα σε ένα εξαιρετική σημασία παιχνίδι στην Τρίπολη κόντρα στην Μπεσίκτας, με στόχο μόνο την νίκη για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.
Λοιπόν, να πούμε πως μπορεί η Super League, όπως όλα δείχνουν, να μην έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια για τα διεθνή, τα μεγάλα, τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Αγγλία έχουμε το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην Premier League, την Arsenal που αντιμετωπίζει την Manchester United στο Emirates. Μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες έχουν μείνει αρκετά πίσω στην βαθμολογία στην Premier League. Τόσο η Manchester United όσο και η Arsenal έχουν ανάγκη τους τρεις βαθμούς της νίκης στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλιώς θα μείνουν ακόμη πιο πίσω στην βαθμολογική κατάταξη. Μια Arsenal η οποία και αυτή και η Manchester United έχουν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Η Manchester United μάλιστα δέχτηκε ισχυρό πλήγμα τραυματισμών αυτές τις ημέρες που διεξάγονται τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Έχασε τον Ντάλι Μπλίντ, ακόμη και ο Άγχελ Ντι Μαρία έφυγε στο χθεσινό παιχνίδι, αποχώρησε από το γήπεδο στο χθεσινό φιλικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Πορτογαλία με ενοχλήσεις. Μια Manchester United η οποία έχει τραυματία και τον Μάρκος Ρόχο, άλλον ένα παίχτη που αγωνίζεται στην άμυνα. Έχει επιστρέψει σε πολύ καλή κατάσταση ο Wayne Rooney όμως, και αυτό είναι ένα ευχάριστο για την Manchester United. Από την άλλη, η Arsenal έχει πολλούς τραυματισμούς από την αρχή της σεζόν, και ο Ντεμπισί και ο Ζιλ, ο οποίος θα είναι για πολλούς μήνες έξω, και ο Αμπού Διαμπί, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμούς σε όλη του σχεδόν την καριέρα και είχε γίνει μάλιστα και θέμα τις προηγούμενες ημέρες στην Αγγλία. Πάντως, παρά τις όποιες απουσίες θα έχουν οι δύο ομάδες, είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα αυτό της Premier League. Στα άλλα παιχνίδια, η Chelsea υποδέχεται την West Bromwich, στα άλλα σημαντικά παιχνίδια. Η Chelsea, πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, θέλει να μείνει εκεί μέχρι το τέλος φυσικά. Η εκπληκτική Newcastle, βρισκόμενη σε συγκλονιστική, σε εκπληκτική φόρμα, με 4 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και 5 σε όλες τις διοργανώσεις, υποδέχεται την πρώτη-τελευταία Queen's Park Rangers, και εάν νικήσει και στραβοπατήσουν κάποιες ομάδες από πάνω της που παίζουν δύσκολα παιχνίδια, όπως η Arsenal, η United, η West Ham, τότε θα ανέβει κι άλλο στην βαθμολογία. West Ham παίζει την έδρα της Everton. Γενικά θα είναι μια έτσι ενδιαφέρουσα αγωνιστική στην Αγγλία, αυτή που έρχεται το προσεχές Σαββατοκύριακο. Και στην Ισπανία έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, και φυσικά μιλάμε για την αναμέτρηση της Μπαρτσελώνα με την Σεβίλη το ερχόμενο Σάββατο στις 9. Η Μπαρτσελώνα, η οποία είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή με 25 βαθμούς, υποδέχεται την Σεβίλη που είναι πέμπτη με δύο βαθμούς πιο κάτω, όμως στους 23, σε ένα ισπανικό πρωτάθλημα όπου έχουμε αυτή τη στιγμή 5 ομάδες να έχουν απόσταση 4 βαθμών μεταξύ τους. Η Ρεάλ είναι στην κορυφή με 27, δεύτερη Μπαρτσελώνα με 25, Βαλένθια τρίτη με 24 και Ατλέτικο και Σεβίλη έχουν από 23, και αν συνεχιστεί έτσι το φετινό ισπανικό πρωτάθλημα θα είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό από το περσινό, που Ρεάλ, Μπαρτσελώνα και Ατλέτικο πολεμούσαν μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές για τον τίτλο του πρωταθλητή. Η Ατλέτικο αποδέχεται την Μάλαγα, και αυτό είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Μάλαγα έχει εμφανιστεί πολύ καλή μέχρι στιγμής στην φετινή σεζόν και είναι στην έκτη θέση με 21 βαθμούς. Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται στην έδρα της Eibar, μια Ρεάλ η οποία δεν αφήνει το πόδι από το γκάζι και μένει να δούμε πώς θα εμφανιστεί, αν θα εμφανιστεί το ίδιο ισοπεδωτική και μετά την νέα διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Ατλέτικο Μάλαγα, Ιμπάρ, Ρεάλ και Μπαρτσελώνα, Σεβίλη. Η μεγάλη έκπληξη η Βαλένθια, η οποία θέλει να μείνει στις πρώτες θέσεις μέχρι το τέλος. Δοκιμάζεται στην έδρα της Λεβάντε σε τοπικό ντέρμπι, στο ντέρμπι της επαρχίας της Βαλένθια. Στην Bundesliga έχουμε τι παιχνίδια έχουμε. Έχουμε την Bayern να υποδέχεται την Hoffenheim. Η Bayern η οποία είναι πρώτη με 4 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη Wolfsburg. Έχουμε ένα πολύ
σημαντικό παιχνίδι για την ουρά ανάμεσα σε δύο από τις πιο ιστορικές ομάδες της Γερμανίας, το Αμβούργο Werder Bremen. Το Αμβούργο υποδέχεται την Werder. Το Αμβούργο είναι προτελευταίο με 9 βαθμούς και η Werder μόλις ένα βαθμό από πάνω του με 10. Και είναι πραγματικά άσχημο να βλέπουμε τόσες ιστορικές ομάδες της Γερμανίας να βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Αυτή τη στιγμή, αρκεί να σας πω ότι τις τέσσερις τελευταίες θέσεις στην Bundesliga καταλαμβάνουν η Dortmund, η Werder Bremen, το Αμβούργο και η Stuttgart. Ομάδες δηλαδή που τα προηγούμενα χρόνια είχαν πάρει και πρωταθλήματα στην Γερμανία, είναι αυτή τη στιγμή στις τελευταίες θέσεις. Η Dortmund μόλις την προηγούμενη αγωνιστική ανέκαμψε μετά από τις τόσες συνεχόμενες ήττες και νίκησε 1-0 την Gladbach. Τώρα η ομάδα του Jurgen Klopp θα δοκιμαστεί στην έδρα της νεοφώτης της Paderborn. Η Schalke του Roberto Di Matteo, η οποία ακόμη δεν έχει βρει τα πατήματά της ούτε με τον νέο προπονητή, υποδέχεται την Wolfsburg, η οποία τα πάει εξαιρετικά και είναι αυτή τη στιγμή στην δεύτερη θέση, και το γερμανικό πρωτάθλημα συνεχίζεται έτσι με αμύωτο ενδιαφέρον και με αμύωτη ένταση. Στην Ιταλία έχουμε το πολύ μεγάλο ντέρμπι, το μεγαλύτερο ιταλικό ντέρμπι, Inter Milan, το ντέρμπι della Mandonina όπως το ονομάζουν οι Ιταλοί. Μάλλον είναι Milan Inter, με συγχωρείτε, οι δύο ομάδες μοιράζονται το ίδιο γήπεδο, αλλά τυπικά γηπεδούχος θα είναι η Μίλαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι για τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στη νέα του θητεία ως τεχνικός της Ίντερ. Θυμίζω ότι ο Ερίκ Τοχίρο, νέος πρόεδρος της Ίντερ, απομάκρυνε από την θέση του προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρι. Είχαμε δηλαδή εξελίξεις στην Ίντερ όσον αφορά τη θέση του προπονητή. Επέστρεψε ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος ήταν για μια τετραετία προπονητής στην Ίντερ από το 2004 μέχρι το 2008 και κατέκτησε μάλιστα και εισάριθμα πρωταθλήματα. Το 2005 και το 2006 βέβαια τα πρωταθλήματα κατοχυρώθηκαν στην Ίντερ στα χαρτιά λόγω του ότι τα έχασε η Γιουβέντους μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε, το σκάνδαλο Καλτσιόπολη. Ωστόσο ο Μαντσίνι έφτιαξε μια ομάδα η οποία πήρε και τα επόμενα πρωταθλήματα του 2007 και του 2008. Δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση στην Ευρώπη βέβαια, και αυτό ήταν που χρεώθηκε κατά κύριο λόγο στον Μαντσίνι. Και ο διάδοχος του το καλοκαίρι του 2008 στην Ίντερ ήταν ο Ζωσέ Μουρίνιο, η συνέχεια γνωστή. Ο Μαντσίνι μετά από το πέρασμά του και στην Γαλατά Σαράι και πιο πριν στην Manchester City, επιστρέφει στην Ίντερ και από ό,τι δήλωσε ο στόχος του είναι να την ξανακάνει μεγάλη, να την καθιερώσει ξανά στις μεγάλες δυνάμεις της Ιταλίας, αλλάζοντας μάλιστα και το σύστημα. Αυτό θα είναι η πρώτη αλλαγή του Ρομπέρτο Μαντσίνι και κάνει τον ντεμπούτο του στο μεγαλύτερο παιχνίδι που θα μπορούσε, κόντρα στην Μίλαν, στο μεγάλο ντέρμπι του Μιλάνου. Να κλείσουμε με την Ιταλία. Το Milan Inter δεν είναι το μοναδικό μεγάλο παιχνίδι που υπάρχει στην 12η αγωνιστική της Serie A, καθώς έχουμε και το Lazio Juventus, την πολύ δύσκολη αποστολή της γυρίας κυρίας στην Ρώμη, στο γήπεδο Ολύμπικο.
όπου θα αντιμετωπίσει τη Λάτσιο, η οποία δεν τα πάει άσχημα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Είναι πέμπτη, έχει 19 βαθμούς και έχει ως στόχο φυσικά το πλασάρισμα της στην πρώτη τριάδα που οδηγεί στο Champions League και γενικότερα την έξοδο στην Ευρώπη. Μια Γιουβέντους η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή, 3 βαθμούς περισσότερους από την Ρώμα, στους 28 η Γιουβέντους, στους 25 η Ρώμα, η οποία επίσης Σάββατο αγωνίζεται, καθώς έχουμε και τα παιχνίδια για το Champions League στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Μια Ρώμα η οποία θα δοκιμαστεί και αυτή με τη σειρά της στο Μπέργαμο κόντρα στην Αταλάντα. Λοιπόν, κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να σας αφήσουμε με την ώρα να δείχνει 7. Μαζί θα είμαστε και την επόμενη Τετάρτη, σχολιάζοντας όπως πάντα την αθλητική επικαιρότητα, και θα έχουμε να πούμε και πολλά, καθώς θα είναι και εβδομάδα ευρωπαϊκών κυπέλων, εβδομάδα Champions League και Europa League με τις ελληνικές ομάδες και τους εκπροσώπους μας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.